Έχουμε πιστοποιητικά, κάθε μήνα είμαστε υποχρεωμένοι και παίρνουμε πιστοποιητικό και η Greenpeace μας παρακολουθεί ότι τα υλικά που χρησιμοποιούμε, οι πρώτες ύλες, δεν είναι μεταλλαγμένες. Άρα συζητάμε για πρώτες ύλες πολύ καλά ελεγμένες, αγορασμένες από τους καλύτερους οίκους της Ελλάδας. Συζητάμε για παροχή διαδικασία η οποία είναι κάτω από το ISO και το HASP, η οποία επιβάλλεται να είναι και κάτω από τις οδηγίες του AgroCert για κάποια προϊόντα το Omega 3, στο οποίο έχουμε και τη βοήθεια του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρα ο κύκλος είναι τόσο καλά δεμένος, τόσο καλά διαμορφωμένος, που δεν ξέρω αν και ευρωπαϊκές εταιρείες ακολουθούν τα ίδια στάνταρ στα δικά μας. Όχι εμείς, αν φτάνουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Δηλαδή, έχουμε εδώ πέρα ένα φαινόμενο που μια ελληνική επιχείρηση έχει φροντίσει από μόνη της και έχει δημιουργήσει τέτοια υποδομή που είναι ακόμα καλύτερη από την Ευρώπη. Επομένως, δεν αισθανόμαστε καμία ανασφάλεια να εξάγουμε τα προϊόντα μας. Πέστε μου, στην καλύτερη ευρωπαϊκή χώρα, στη χώρα που έχει τις αυστηρότερες προδιαγραφές. Εμείς δεν έχουμε καμία ανησυχία, απολύτως. Αυτή ήταν η ερώτηση, ήταν και πολύ απαραίτητο, γιατί τα τελευταία πενταετία, ειδικά επιχείρηση όπως έχετε εσείς, έχουν κλείσει πάρα πολύ. Και αμφιβολίες και ανασφάλεια σε Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει από τις άλλες χώρες. Στην Ελλάδα γίνεται, υπάρχει πολύ μεγάλη κρίση. Πώς γίνεται επιχειρηματίες για να μπορέσουν να κάνουν σε σωστά αυτά τα εταιρείες ή να μπορέσουν να προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα σας πω, κοιτάξτε, εμείς έχουμε σαν χώρα η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μία διέξοδο. Να είμαστε σωστοί για να μπορούμε να εξάγουμε. Εφόσον η αγορά η τοπική αντιμετωπίζει πρόβλημα, θα πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να πάμε σε αγορές που είναι πιο πλούσιες. Αυτό μας δίνει την υποχρέωση να προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι από τους Ευρωπαίους. Γιατί, όπως είπατε σωστά, εδώ υπάρχει και μια αμφισβήτηση. Αν σήμερα είμαστε στη Γαλλία, μπορεί να κάναμε λιγότερα πράγματα από αυτά που κάναμε. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα και έχουμε την αμφισβήτηση, πρέπει να κάνουμε πολύ καλύτερα από τον Γάλλο, από τον Άγγλο, ακόμη και από τον Ελβετό, για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε. Αυτό για μας είναι μια αρχή, την ακολουθούμε απαράβατα, απαρέγκλιτα. Δεν έχει σημασία το κόστος. Και εδώ τώρα έχει σημασία να σας πω κάτι άλλο, ότι λόγω των επενδύσεων που έχουν γίνει, παρόλο που ακολουθούμε αυστηρές διαδικασίες, δεν είμαστε κοστολογικά ακριβότεροι από τους άλλους. Μάλιστα. Σε αυτό το φάση θέλω να σας ρωτήσω για εξωτερικά που μιλάμε. Θα υπάρχουν δυνατότητες για να μπορείτε να εξαγείτε τα προϊόντα, η ζήτηση στην Ιταλία, Ισπανία, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο αριθμό μουσουλμάνων και ειδικά τους Πακιστανών? Σίγουρα η εταιρεία, κοιτάξτε, με τη μοντέρνα επένδυση που έχει γίνει, η εταιρεία έχει τεράστιες δυνατότητες να παράγει. Κυρίως στο κομμάτι που λέγεται σφαγείο, γιατί το σφαγείο είναι εκεί που γίνεται το bottleneck, εκεί που πιθανόν να δημιουργεί πρόβλημα. Όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή, η περιοχή εδώ πέρα γύρω έχει πάρα πολλές μονάδες. Τα Ιωάννα και η περιοχή μας είναι οι βασικές παραγωγικές μονάδες του κοτόπουλου. Επομένως, όσον αφορά την παραγωγή του ζωντανού, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, είμαστε στην καλύτερη περιοχή. Όσον αφορά το σφαγείο, μοντέρνα επένδυση όπως είδατε και εσείς, τελείωσε το 2009, άρα δεν έχουμε πρόβλημα παραγωγής. Επομένως, δεν έχουμε κάτι το οποίο να μας δημιουργεί θέμα να καλύψουμε τη ζήτηση. Η παραγωγή, να ξέρετε ότι παίρνει 45 μέρες για ένα κοτόπουλο να μεγαλώσει, που σημαίνει ότι είναι εύκολο να φτιάξει την πρωτογενή παραγωγή. Εμείς ελπίζουμε να έχουμε τόση πολλή ζήτηση που με τον κύριο Αναμπάρη είναι δυνατόν να δουλεύουμε 24 ώρες. Νομίζω αντέχουμε έτσι. Ναι. Να δουλεύουμε και 24 ώρες. Να δουλεύουμε 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα και να ικανοποιήσουμε αυτή τη ζήτηση. Μία ερώτηση, κύριε Χρήστο, που θέλω να κάνω. Μήπως, επειδή ακόμα είναι αρχή και είδατε σφαγείο κανονικά με το μουσουλμανικό τρόπο, γιατί στην Γαλλία, η Τσίλη και άλλες εταιρείες, το ξέρετε ότι είχαν γράψει επάνω σε σφαγή το τακμπίρ που λέμε και περνάγανε, που δεν είναι ένα αυθεντικό και ένα σωστό τρόπος, που έχουν πει πολλοί, διότι εντάξει, εκεί που δεν είναι χαλάλ, κάτι που γίνεται, εντάξει, καλύπτει. Μήπως όταν θα ανέβει η παραγωγή, έχετε σκοπό για παράδοση, θα αλλάξετε κάτι και εσείς αυτό? Θα σας πω, κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχουν τρεις περιοριστικοί παράγοντες. Πρώτος κύριος παράγοντας είναι ο κύριος Ανβάρ, ο οποίος δεν θα δεχτεί, πιστεύω, όσο τον ξέρω, επουδενή να περάσει κάτι που δεν είναι χαλάλ. Δεύτερο, όλοι όσοι εργάζονται κάτω, η πλειονότητα είναι Πακιστανοί. Άρα και οι ίδιοι, επειδή τους έχουμε μιλήσει γι' αυτό και είναι πολύ ενθουσιασμένοι που θα γίνει, γιατί σκεφτείτε ότι αυτοί κάνουν χαλάλ μόνοι τους για να τρώνε οι ίδιοι. Είναι ενθουσιασμένοι. Άρα είναι δεύτερος περιοριστικός παράγοντας. Τρίτος περιοριστικός παράγοντας είναι ότι, αν λειτουργήσει σωστά το rotation, εμείς κάνουμε rotation. Επειδή πρέπει να σφαγούν με το χέρι, έχουμε ανθρώπους, πάντα δύο ανθρώπους, όχι όμως τους ίδιους να κουράζονται, ώστε να πέφτει η παραγωγικότητα. Κάθε μία ώρα αλλάζει. Άρα η παραγωγικότητά μας δεν θα πέσει. Δεν έχουμε λόγο, για ποιο λόγο να κάνουμε κάτι το οποίο θα είναι παράνομο ή παράλογο, όταν μπορούμε να το κάνουμε σωστά.
Για εξαγωγές, έχετε κάποια πρόταση για να κάνετε για τους Ιταλούς, για τους Ισπανούς, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο νούμερο της κοινότητας, πιο πολύ από την Ελλάδα, να πω, και στην Ιταλία και στην Ισπανία, και πάντα περιμένουν από κανάλι μας να έχουμε κάτι διαφορετικά και να έχουμε πάντα προσφορές. Κάτι από την Ελλάδα, κανένα δώρο, κάτι προσφορά, ειδικά στους Ιταλούς, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί και φίλοι μου που θέλουν να δουλέψουν με την Ελλάδα, και τα τελευταία από 2-3 μήνες βλέπουμε ότι έρχονται πολλοί και από την Αγγλία και από τις άλλες χώρες για να δημιουργήσουν κάποια επιχείρηση, για να έχουν αντάλλαγμα εδώ με την Ελλάδα. Θα πω κάτι, αν μου επιτρέπετε, το πω Ιταλικά, γιατί και εγώ είμαι Ιταλός. Λέμε ανώνα αέρα Ιταλιάνα, πέρα ο σον Ιταλιάνο. Εγώ είμαι ένα τέταρτο Ιταλός, γιατί η γιαγιά μου ήταν Ιταλίδα. Εγώ, ειδικά για την Ιταλία, υπάρχει μια ευαισθησία. Εκεί πέρα αυτό που θα κάνουμε, έχουμε κάποιο σκεπτικό, θα με επιτρέψετε να μην το πω τώρα, γιατί είναι στοιχείο marketing. Πάντως, σαν Ιταλός, σαν τέταρτο Ιταλός, σίγουρα εκεί πέρα θα έχουμε κάποια προοπτική και κάποιο βλέμμα σε αυτή τη χώρα. Όσον αφορά τις υπόλοιπες, επειδή είναι και κοντά μας και ξέρουμε ότι υπάρχει μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα. Όσον αφορά τις άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο, ανάλογα με τη ζήτηση, θα το διευθετήσουμε. Κοιτάξτε, όσο θα μεγαλώνει η ζήτηση, καταλαβαίνετε ότι το κόστος κατά μονάδα θα πέφτει. Επομένως, εμείς θα έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε περισσότερο τα προϊόντα μας. Αυτό που μπορούμε να υποσχεθούμε ότι είναι τα προϊόντα ποιοτικά, άριστα. Αυτό είναι ένα ποιοτικό δώρο, το οποίο ποιος μπορεί να το αποτιμήσει. Ανταγωνισμό που θα γίνει με τη στιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες χώρες, θα μπορούσατε να τους προσφέρετε κάτι καλύτερο? Εγώ θα σας πω ότι στην Ιταλία, επειδή παρακολουθούμε τις αγορές συγκεκριμένα που είπατε, το κοτόπουλο είναι πολύ πιο ακριβό από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Επομένως, εκ προημίου, ενώ τα μεταφορικά σε ένα φορτίο είναι πολύ χαμηλά, κατά κιλό προϊόντος. Επομένως, εκ προημίου είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από τους Ιταλούς. Άρα, σίγουρα θα μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι κοινότητες, γιατί και εμείς, σαν Έλληνες, έχουμε υπάρξει μετανάστες και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο στην αρχή. Ότι δεν έχουν τον πλούτο για να μπορέσουν να αγοράσουν ακριβά προϊόντα. Μάλιστα. Αυτό ξέρουμε. Και όμως αυτό θα φροντίσουμε εμείς να το διθετήσουμε. Πολύ καλά. Λόγι, Mr. Χριστόν Ετζερε, Italy του belong karten aur Italy wale ne is special Italian de vich vi ohna ki message lage denge ene de tarfo kyunki Italy wale beshmar loki ne jehde sada program khas karke bade shauk nal dekhde aur assi lagatar kuch na kuch aisa karde rehne taaki tuhanu tuhadi utthe vi life hai jehdi ohde vich vi kise na kise tarike nal sada talak ban jaye sadi tarfo kuch na kuch tuhanu special mile. ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਮਲਕ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਬੀਰ ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਖਰਿਸਟੋ ਸਪੀਰੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਆਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਗੋਸ਼ਤ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਫਜ਼ਾਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣੇ ਆ ਮਿਸਟਰ ਖਰਿਸਟੋ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਗਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। Τι μήνυμα θα μα δώσει για του Πακιστάνου που μείνουν και στην Ελλάδα, και σε Ιταλικά θα πει για του αυτού που είναι μετανάστε στην Ιταλία? Για του Πακιστάνου που μείνουν στην Ελλάδα, θα δώσουμε μια υπόσχεση, νομίζω από εκείνο με τον κύριο Αμβάρ, ότι θα δώσουμε ένα προϊόν άριστα ποιοτικό σε πολύ ανταγωνιστική τιμή, και ευχόμαστε να μα τιμήσουν και να μα εμπιστευτούν ότι αυτό το προϊόν είναι χαλάλ, και να μα εμπιστευτούν και αγοράζουν από εμά. Περλιμία Μίτσιλι Ιταλιάνη, αμπιό un prodotto. Perfetto, si un prezzo molto più perfetto. Perfetto, κατάλαβα εγώ. Τα υπόλοιπα κάτι καλό θα έχει πει. Για τους Άγγλους που έχουμε πολύ μεγάλη αγορά, τι θέλεις να πεις, θέλεις να τους προσφέρεις κάποιο μήνυμα? I've lived in England for quite a few years, therefore I know a lot of people from Pakistan there. It happened couple of months ago to call them and tell them that we're ready to produce halal, and they were very, very happy. So, what we're going to do? For my friends, firstly, and after for their people, we are going to have a product which is going to be perfect in quality and a price which they will be amazed. Okay. Thank you very much. Behad shukriya. Faristo para poli. Ji, asan jinaab Mr. Christo Sardinal jinaab details dinal sanu dasya ki ethe di jitni bhi health ministry and physical ministry and ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਇਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਗਦੋ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ।